Από τον Πειραιά, βέβαια, έχουμε σύνδεση. Την έχουμε, Δημήτρη. Λίγο ακόμα για να πάμε στα Τρίκαλα. Ξέρετε, πάμε σήμερα στην πρώτη ζωντανή σύνδεση εκτός Κρήτης. Επικοινωνούμε και με Έλληνες και με πολίτες εκτός Κρήτης. Πάμε κατά κάποιο τρόπο τα σύνορα και βγαίνουμε για να επικοινωνήσουμε. Και να πω, βέβαια, και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καθώς τα δύο τελευταία χρόνια που πραγματοποιούμε ζωντανές συνδέσεις και πέρα από την περιφέρεια Κρήτης, είναι δεκάδες τα μηνύματα κάθε εβδομάδα που λαμβάνουμε από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Παρακολουθούν την εκπομπή μας, παρακολουθούν την Κρήτη TV. Βλέπουμε εικόνες αυτή τη στιγμή. Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στα Χριστούγεννα, βέβαια, και στο στολισμό. Είπαμε να αφήσουμε λίγο την επικαιρότητα. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος με τη Βάλια Μπού. Είναι εικόνες από την καρδιά των Τρικάλων. Και φωτίστηκε βέβαια και το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και οι άνθρωποι μας παρακολουθούν. Έχουμε επικοινωνία και με τη Δημοτική Αρχή. Πραγματοποιήσαμε και πέρυσι ζωντανές συνδέσεις. Μας είπαν και φέτος να συνδεθούμε να δείξουμε την πόλη μας. Με πολύ μεγάλη χαρά. Υπάρχουν και κριτικοί βέβαια. Κριτικοί στην περιοχή αρκετοί. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικαίων, την κυρία Έφη Λεβέντη. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας από Ηράκλειο. Καλησπέρα στην Κρήτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενείτε για άλλη μία φορά στην εκπομπή σας. Εμείς ευχαριστούμε για τα ζεστά μηνύματα που λαμβάνουμε και για αυτή την επαφή που διατηρούμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Θέλω να πω ότι η Κρήτη κάθε χρόνο μας τιμά με πολύ κόσμο στο Μήλο των Ξωτικών. Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε και φέτος. Λοιπόν, αυτός ο θεσμός είναι πανελλαδικά γνωστός. Ναι. Για πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες, τι να περιμένουν φέτος οι επισκέπτες εκεί στην περιοχή. Καταρχήν, δεν ξέρω τώρα, πρέπει να γυρίσω την κάμερα για να δείτε όλα. Να τη γυρίσετε, να τη γυρίσετε την κάμερα. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε και πάλι, ξαναλέω, στα όμορφα, στολισμένα, χριστουγεννιάτικα Τρίκαλα. Σας δείσουμε το φυσικό φυτεμένο δέντρο, είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, χριστουγεννιάτικο, κάθε χρόνο στολίζουμε. Είναι σήμα κατά τεθέν για την πόλη μας, ειδικά τη χριστουγεννιάτικη περίοδο. Μεταφέρουμε την αισιοδοξία, τη λάμψη, τι άλλο, με όλη αυτή την καλή διάθεση. Την καλή διάθεση, την καλή ψυχολογία που μας χρειάζεται, ναι. Πιο πολύ από ποτέ. Κατεβαίνει κόσμος, κάνει τη βόλτα του για να μας μεταφέρετε το κλίμα της ψυχολογίας εκεί των μονίμων κατοίκων. Βεβαίως και κατεβαίνει. Ναι. Έρχεται κόσμος. Ήδη άρχισαν από αυτό το Σαββατοκύριακο και θα συνεχίζεται. Την Τετάρτη ανοίγει επίσημα ο Μήλος. Ο Δήμος προγραμματίζει κάποιες συναυλίες, κάποιες εκδηλώσεις με προσοχή και όχι τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τηρώντας όλα τα μέτρα που είναι για την πανδημία. Ναι. Προσπαθούμε να μην ξεφύγουμε, για να προσέχουμε όλοι, να είμαστε όλοι εδώ, τηρώντας όλα τα μέτρα. Πώς είναι η κατάσταση με τα κρούσματα εκεί στην Πεσοδήμο σας? Έχουν μειωθεί τα κρούσματα στην πόλη μας. Α, είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση. Ναι, ναι. Έχουν μειωθεί τα κρούσματα. Τώρα εύχομαι κάθε μέρα που περνάει, πρέπει όλοι να προσέχουμε για να μειωθούν. Δεν πρέπει να είμαστε, να εμβολιαζόμαστε, να φοράμε τη μάσκα μας. Βέβαια, εγώ τώρα είμαι έξω και δεν τη φοράω. Γενικώς όμως πρέπει να τηρούμε και να υπακούμε τις οδηγίες των ειδικών. Ο καιρός χάλασε. Ο καιρός, ναι, είναι βροχερός. Αυτή τη στιγμή σταμάτησε για λίγο. Είμαστε τυχεροί. Και βρέχει. Λοιπόν, το μήνυμά σας στους κριτικούς ποιο είναι, κυρία Λεβέντη? Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές. Εύχομαι οι κριτικοί να έρθουν και πάλι φέτος στο Μήλο των Ξωτικών, που είναι το πιο μεγάλο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο στην Ελλάδα και το πιο όμορφο. Μάλιστα. Οφείλω να το πω. Και σας περιμένουμε όλους εδώ με χαρά, με υγεία, με λάμψη, με αισιοδοξία. Όλα αυτά με χαρά από τα Τρίκαλα. Κυρία Λεβέντη, να σας ευχαριστήσω πολύ τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαιρετισμούς, λοιπόν.